Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς τα νέα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας για την διακοπή καταβολής των συντάξεων σε 55άριδες τους φέρνει σε ακόμη πιο δυσχερή οικονομική θέση. Όπως εκτιμούν συνδικαλιστές της ΑΔΔ, η ισοπαίδωση των συντάξεων και των μισθών θα οδηγήσει στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Κυβέρνηση και Τρόικα σχεδιάζουν την πιο άγρια επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ισοπεδώνουν μισθούς και συντάξεις. Προχωρούν σε μαζικές απολύσεις μέσα από τον αντεργατικό θεσμό της εργασιακής εφεδρείας και οδηγούν τους εργαζόμενους και ολόκληρη την κοινωνία στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Δεν μπορεί να το φανταστεί κάποια οικογένεια ότι ενώ της έδωσε το δικαίωμα η πολιτεία, έδωσε το δικαίωμα η πολιτεία στους εργαζόμενους να συνταξιοδοτηθούν, έρχεται εκ των υστέρων και τους κόβει τη σύνταξη. Η ΑΔΔ, υποστηρίζει ο κ. Παπαποστόλου, προαναγγέλει νέα 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τις 6 Οκτωβρίου, καλώντας όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, γιατί μόνο με τον αγώνα, όπως τονίζει, μπορούν να ανατρέψουν τα μέτρα αυτά.